δεν γνωριζόμαστε τώρα καθόλου. Δεν ξέρω πώς. Ελένη, τον έβλεπα σε μία συνέντευξη. Άμα τον έβλεπε συνέντευξη, το ίδιο είναι να πάνω την πάρει κιόλα. Όχι, καταπληκτικό. Έτσι κι εγώ στην τηλεόραση βλέπω πολλού. Το ίδιο είναι. Καταπληκτικό, θυμίσουμε. Κοίτα, χαμόγελο. Αν δεν ξέρω, χαμογελάει. Το θέμα είναι τι θα πούμε. Μάλλον πώς θα ξεκινήσουμε. Γιατί μετά, εντάξει, την παίρνουμε τη φορά μας. Λέμε εντάξει. Θα σου πω. Το πώς θα ξεκινήσεις είναι από το βιβλίο εύκολο. Μπορούμε να φιληθούμε και να... Πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω από κοντά και έτσι χαλαρό, με ωραίο χαμόγελο έχω... κτλ. Δεν θα ρίνει ο παλιός μου φίλος εδώ πέρα. Ναι, παλιός και συνεργάτης. Πόσο παλιός, παλιό φίλος δηλαδή. Ως και στη Vogue έχουμε συναντηθεί ως συντάκτες. Αμέ. Ορίστε. Ναι, εγώ έκανα κριτική βιβλίου στη Vogue. Ναι. Και ο Θοδωρής έκανε κριτική κινηματογράφου, όπως πάντα. Έχει δουλέψει πάρα πολύ στα... εκτός από συγγραφέας, έχει υπάρξει και άνθρωπος που δημοσιογράφησε, αρθρογράφησε. Στα νέα. Στα νέα κυρίως. Άρα μέσα σε όλα. Έτσι, για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα όλοι για τον κύριο Πέτρο Τατόπουλο, για να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Αλήθεια, θάρρος, περιπέτεια, πρόκληση, παιχνίδι, τύχη. Μέσα από ένα πέλαγος δηλώσεων και γραπτών, βιβλίων, εκπομπών, σεναρίων, πολιτικών ομιλιών, έξι λέξεις που λυπούν στον αφρό. Είναι οι αγαπημένες του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου. Με έναν τρόπο παράδοξο για έναν άνθρωπο που βιοπορίζεται από το μύθο, την επινόηση, στη ζωή του η αλήθεια ήταν εξ αρχής κεντρικό αίτημα. Την επεδίωξε θαρετά. Προκάλεσε και προκαλεί τους υποκριτές. Και παρόλα αυτά δηλώνει πως στο βάθος όλοι είμαστε ένα αστείο παιχνίδι της τύχης. Αν την πύλια κάτσεις στο σωστό νούμερο, κερδίζεις. Αν όχι, χάνεις. Μια λάθος τροφή και τα πάντα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς. Το βιογραφικό του είναι η απόδειξη. Είναι γνωστή η ιστορία, την κατέγραψε άλλωστε και στο best-seller βιβλίο του «Η καλοσύνη των ξένων», του πώς το 19 του ανακάλυψε ότι εκείνος, ο γιος της Ρεγκίνας και του Βαγγέλη Τατσόπουλου, μιας δασκάλας και ενός αξιωματικού της χωροφυλακής, ήταν υιοθετημένος. Και ο κόσμος του αναποδογύρισε. Σοκαρίστηκε φυσικά, αλλά και ανακουφίστηκε. Κατάφερε να εξηγήσει βασικά ερωτήματα της ζωής του, την απουσία οικογενειακών αναμνήσεων πρώτα απ' όλα. Κυρίως όμως ένιωσε μια ασύλληπτη ελευθερία. Μια ελευθερία ως προς το τι θα μπορούσε να του συμβεί ή το τι θα μπορούσε να γίνει. Και έτσι ο 19χρονος φοιτητής της βιομηχανικής Πέτρος Τατσόπουλος, με καταγωγή από την Κρήτη, όπως θα ανακάλυπτε αργότερα, παρότι αυτό προσδιορίζεται ως Βέρος Κυψελιώτης, έκανε το άλμα της πίστης. Παράτησε τη σχολή του και στράφηκε στον τομέα της κοινωνικής εργασίας και της συγγραφής. Τα γράμματα μπήκε πολύ νωρίς. Ως παιδί θαύμα στα 21 του, με το μυθιστόρημα «Η Ανήλικη». Έκτοτε ακολούθησαν άλλα 18 βιβλία, κάποια όπως η καρδιά του Κτίνους εξαιρετικά επιτυχημένα και δύο σενάρια για τον κινηματογράφο. Εκτός από συγγραφέας, ο Πέτρος Τατσόπουλος υπήρξε και ασκούμενος κοινωνικός λειτουργός, σύμβουλος εκδόσεων, σύμβουλος σεναρίων στην κρατική τηλεόραση, δημοσιογράφος και παρουσιαστής στην εκπομπή βιβλίου «Πνεύμα Αντιλογίας» και παρουσιαστής της σειράς ντοκιμαντέρ του Sky 1821. Στην πολιτική, όπως λέει και ο ίδιος, μπήκε πολύ μεγάλος, για να δει την κουζίνα της. Κλέχθηκε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές του Μαΐου του 2012. Τον Ιανουάριο του 2014 έθεσε στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρέμεινε ωστόσο στη Βουλή ως ανεξάρτητος μέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου του 2015, οπότε κατέβηκε ως υποψήφιος με το ποτάμι στη Β' Αθήνας. Ήταν έκτος σε σταυρούς, αλλά δεν εξελέγει. Ενεργός πολίτης με ισχυρή ενίοτε αιχμηρή άποψη, αγαπημένος στο τηλεοπτικό πάνελ για την ευχέρεια του λόγου του αλλά και την ένταση με την οποία επιχειρηματολογεί, ο Πέτρος Τατσόπουλος δηλώνει πως απολαμβάνει τη σύγκρουση, παρότι δεν την επιδιώκει. Έξω από τα πεδία των μαχών, όπως η Βουλή, η τηλεόραση, τα social media, ο συγγραφέας ζει εξομολογείται μια ήσυχη, μάλλον συντηρητική ζωή στο πλευρό της Ελένης Νικολαίδου. Της δικηγόρου με τα όμορφα πράσινα μάτια που γοήτευσαν ένα από τους πιο διαβόητους εργένιδες της Αθήνας και το οποίο, όπως ισχυρίζεται, είναι ο λόγος που έπαψα να είμαι άστατος. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2004 και απέκτησαν μια κόρη, την 8χρονη Θανάη. Ο Πέτρος Τατσόπουλος έχει άλλο ένα παιδί, ένα γιο 23 χρονών, το Γιάννη, από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Άννη Λούλου. Αν το ρωτήσεις τι ονειρεύεται για αυτόν, θα σου πει πως προσπαθεί να μην στριμώχνει τα παιδιά του στα δικά του όνειρα, γιατί εκείνα θα ζήσουν τις δικές τους ζωές, για το καλύτερο ή για το χειρότερο. Αλλά μέσα του βαθιά ελπίζει πως η μπήλια θα σταθεί πάλι στο σωστό νούμερο. Αλήθεια. Και τελικά τι είστε, κύριε Τατσόπουλε, θα μιλάμε στον ενικό, καταρχήν στον πληθυντικό, εσείς πρέπει να... Στον ενικό θα μπερδευτούμε, ωραία. Μετά το πολύ γυρίσουμε ωραία. Στον ενικό πληθυντικό. Ναι, ακριβώς ωραία. Έτσι θα πήγαινε. Έτσι. Ωραία, ας το πάρουμε από την αρχή. Τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας άνθρωπος που και να μην έχει τύχει κανείς να ξέρει όλο το βιογραφικό του, είναι σίγουρο ότι τον ξέρει. Έχει ακούσει πολλά γι' αυτό. Τον έχει ακούσει να μιλάει, τον έχει ακούσει να διαφωνεί, να συμφωνεί, να μπλέκεται και στην πολιτική, να φεύγει από εκεί. Τι από όλα αυτά είσαι. Τι είσαι περισσότερο από όλα πραγματικά.
Μάλλον όλα αυτά. Όλα αυτά μαζί. Ναι, προσπαθώ να... Ξέρεις, δεν προσπαθώ να παίζω κανένα ρόλο. Να σου πω ένα διάλογο που είχα με τον φίλο μου τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο, που κάποια στιγμή του είπα ότι για πλάκα θα ανεβάζαμε ένα θεατρικό που θα έπαιζα εγώ σε αυτό. Και μου γυρνάει και μου λέει, μα τι ξέρεις να παίζεις εσύ, εσύ μόνο εσένα μπορείς να παίζεις. Δηλαδή, και έχει δίκιο, δηλαδή πάντοτε προσπαθούσα να μην παριστάνω κάτι άλλο. Είτε ήταν η πολιτική, που η πολιτική είναι συνήθως το πεδίο που παριστάνεις κάτι άλλο. Παριστάνεις ότι είσαι καθώς πρέπει, κομιλφό. Γιατί μπήκε στην πολιτική? Γιατί μπήκα στην πολιτική. Μπήκα αργά πρώτα απ' όλα. Μπήκα 52 χρονών. Άρα, ναι. Ακόμα καλύτερα γνώση, 100% στο τι κάνω. Ναι, γιατί ναι. Όμως το κάνω. Αυτό να καταλάβω θέλω. Γιατί όταν μπήκα, δηλαδή όταν προσέγγισα το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2012, όταν ήταν ένα μικρό κόμμα ακόμα. Πόσο μικρό ήταν τότε, 7%? Τότε ήταν πολύ μικρό, ναι. Ήταν γύρω στο 6 με 7%. Ο Πάγκαλος μάλιστα έλεγε ότι δεν θα μπήκαν στις επόμενες εκλογές, δεν θα μπήκαν στη Βουλή και θα ξεμπλέξουμε στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Λοιπόν, τότε φαινόταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλές δεκαετίες, ότι η πολιτική θα ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή ότι γκρεμιζόντουσαν τα τζάκια, οι επετηρίδες, οι ιεραρχίες. Κάτι που δεν είναι εύκολο να έχει συμβεί στην πολιτική. Θυμάμαι παλιά είχα πάρει συνέντευξη από τον Εύερτ, όταν ήταν ακόμα δήμαρχος της Αθήνας. Και του έλεγα τι φοβερό σπάσιμο θα ήταν για εσάς, κύριε Εύερτ, το ότι ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και ότι ξαφνικά για 8 χρόνια μπήκατε στην Αυθαλήνη, στο ψυγείο. Και μου λέει κανείς λάθος, το ότι μπήκαμε, γίναμε αντιπολίτευση το 81, έδωσε την ευκαιρία σε εμάς να ανατρέψουμε την ιεραρχία. Γιατί αν δεν είχε έρθει το Πασόκ στην εξουσία, θα έπρεπε να περιμένω στην ουρά να γίνει ο Ράλης, να γίνει ο Αβέροφ, να γίνει ο Στεφανόπουλος. Κάθε ανατροπή λοιπόν δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους που είναι εκτός ιεραρχίας ή που είναι χαμηλά στην ιεραρχία να βγουν στο προσκήνιο. Κάπως έτσι ήταν και το 12, ήταν το πιο απρόβλεπτο, η πιο απρόβλεπτη χρονιά, τουλάχιστον όσο αφορά τη Βουλή. Γι' αυτό και η καινούργια Βουλή που προέκυψε από τις δίδυμες εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου ήταν ανανεωμένη κατά 50%. Με όλα τα λουλούδια βέβαια, θυμάσαι τώρα, την μπήκε εκεί πέρα και δεν αποκλείω τον εαυτό μου από αυτό. Τι έλεγα τώρα, δεν έχω πάρει ακόμα την απάντηση. Ή την πήρα γιατί, και δεν την κατάλαβα. Γιατί μπήκε εσύ, γιατί προσέγγισες τότε μπορούσα, στην πολιτική. Ναι, γιατί τότε μπορούσα. Δηλαδή θα ήθελες και πιο πριν, αλλά δεν μπορούσες. Όχι, πιο πριν δεν το πέρναγε από το μυαλό μου. Πιο πριν το να ασχολείσαι με την πολιτική, η δικιά μου γενιά, η γενιά του Θοδωρή. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον Θοδωρή. Αλλά λίγο πολύ η δικιά μας γενιά απεχθανόταν την ενεργό πολιτική. Τον κομματικό λόγο, τον ξύλινο. Δεν ήταν κάτι που μας έθελγε η πολιτική. Δηλαδή στο σχολείο δεν υπήρξες πολιτικοποιημένος? Όχι. Καθόλου? Όχι. Πάντοτε με ενδιαφέρει η πολιτική. Είχες όμως τα ίδια πολιτικά, έτσι, πώς να το φρονήματα. Πω τώρα, φρονήματα, ναι. Ή άλλαξες μέσα στα χρόνια? Ήμουνα αριστερός Ελευθέρας Βοσκής, για να Ωραία. Το πω έτσι, κάπως. Δηλαδή δεν ήμουνα κομματικοποιημένος. Ναι. Αλλά αυτό λέω δεν ήταν, του Παρισιού δεν αριστερός ήταν, έχω, ναι. Δεν ήταν παράξενο τότε. Τότε δεν υπήρχαν δεξιοί. Τότε όταν εγώ ήμουνα φοιτητής υπήρχαν μόνο αριστεροί. Υπήρχαν 15.000 αριστερές παραφιάδες. Και ταυτόχρονα η αριστερά στις εκλογές καρκινοβατούσε αν θα μπει ή δεν θα μπει μέσα στη Βουλή. Ήμασταν λίγο εξωτικά πτηνά εκείνο τον καιρό. Ναι, τέτοιος ήμουνα. Δεν είχα εκδηλωθεί κομματικά όμως, ούτε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ήταν πολύ διαφορετικός από το σημερινό. Γιατί βγήκες, έδωσες τον εαυτό σου εκτός ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό πάλι ούτε αυτό το προλάβα να το καταλάβω. Γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Μέσα σε δύο χρόνια. Μπορεί να ήταν από την αρχή και να μην το βλέπα. Ξέρεις, και η εθελοτυφλία είναι μια μορφή προστασίας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε μερικά πράγματα. Πάντως τον καιρό, ας πούμε, που ήμουν εγώ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τολμούσανε να μιλήσουν για συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Άμα διαβάσεις τα έντυπά τους εκείνο τον καιρό, την Αυγή και όλα τα άλλα, είναι οι ψεκασμένοι, οι ακροδεξιοί, οι ρατσιστές, οι ομοφοβικοί. Ναι, αλλά τώρα θα έρθω σε σένα, Πέτρο μου, πολύ χαίρομαι που έχουμε μπει στον Ελληνικό, γιατί και εσύ είπες κάποια στιγμή, εγώ θα μπορούσα να το έβλεπα σε συνεργασία με τον Κυριάκο, όταν ο Κυριάκος κάνει ρήξεις. Ή κάπως έτσι το κατάλαβα. Ναι, τώρα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, βέβαια, ναι. Περνάμε πάρα πολλά στάδια που μεσολάβησαν από τότε. Στην ουσία αυτό που είπα είναι ότι από τη στιγμή που φτιάχτηκε αυτό το πολύ παρδαλό και εξόχως αναποτελεσματικό σχήμα που έχουμε σήμερα ως κυβέρνηση, αυτό το μόρφωμα το αριστερό-ακροδεξιό
που είναι και διεθνής πατέντα. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στον κόσμο που να είναι αριστερό-ακροδεξιά. Αριστεροί με σοσιαλιστές μαζί, ναι. Αλλά να είναι αριστερά και να έχει και ένα συμπλήρωμα διατροφής όπως είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που ο μόνος λόγος που τους βάζει είναι επειδή περάσαν πάνω από το 3%. Ναι, δεν συζήτησε τίποτα άλλο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και είναι σαφές ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, προκειμένου να μην βγει ενδεχομένως η ακροδεξιά, μπορεί να συμφωνήσουν οι αιώνιοι αντίπαλοι, που είναι οι κλασική δεξιά, το πούμε, με τους σοσιαλιστές. Ναι, αλλά εμείς η μεγάλη τραγωδία για την Ελλάδα είναι ότι την ακροδεξιά την έχουμε μέσα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε απέναντι. Τους λαϊκιστές τους έχουμε μέσα στην κυβέρνηση. Και βεβαίως συμφωνώ μαζί σου ότι μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τραγωδίες είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Δεν είδες με το που βγήκε αυτός ο τραμπούκος στην Αμερική, ο Τραμπ. Που άμα του αλλάξεις και το ένα αντί για U, μάλλον βάλεις A, σημαίνει και αλήτης, αυτό που είναι στην πραγματικότητα, γιατί τραμπούκος ήταν, ως τραμπούκος έκανε προεκλογική εκστρατεία, αμέσως ανοίξαν σαμπάνιες όλα τα φασιστικά κόμματα, όλα τα ναζιστικά κόμματα, όλα τα ακροδεξιά κόμματα. Εδώ πέρα από τον Καμένο μέχρι τον Κασιδιάρη, ανοίξαν λες και ήταν ο δικός τους άνθρωπος, ο δικός τους υποψήφιος. Λοιπόν. Ο Κασιδιάρης ελάχιστα μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ναζιστικό κόμμα στο 7-10%, εντάξει. Ο Καμένος όμως είναι συγκυβερνήτης. Και δεν είναι συγκυβερνήτης επειδή έχει μεγάλο μέγεθος, γιατί ο Καμένος είναι στο 3%, είναι στο 3,5%. Ο Τσίπρας λοιπόν τι του είπε, παίρνα πάνω από τη βάση, μπες στη Βουλή, τίποτα άλλο δεν θέλω από σένα, ούτε να αλλάξει την ατζέντα σου. Αντίθετα, ο Τσίπρας αλλάζει την ατζέντα του για να την προσαρμόσει στην ατζέντα του Καμένου. Λοιπόν, πόσο θα τραβήξει αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάει για πάντα. Αν είχαμε λεφτά, να πηγαίνουμε από τον αριστερό στο δεξιό λαϊκισμό και τούμπαλιν. Να τους αλλάζουμε κάθε 4 χρόνια, 3. Δεν έχουμε πια λεφτά. Μας τελειώσαν τα λεφτά. Πότε είχαμε τελευταία φορά. Μας τέλειωσε το ψέμα, Ελένη. Τέλειωσε το ψέμα, το παραμύθι. Τέλειωσε. Δεν είναι δωρεάν πια. Άρα πρέπει ένας λαός ο οποίος είναι γαλουχημένος με το ψέμα. Έχει αυτός ο σοφός λαός, τέλος πάντων, τον έχουμε εθίσει στο ψέμα. Τον έχουμε εθίσει κυρίως, ξέρεις τι, στο να ακούει αυτό που θέλει από το στόμα μας. Δεν θέλει από τους πολιτικούς να τον πείσουν για τίποτα. Θέλει να ακούει τις αυταπάτες, τις αιμονές, ό,τι πιστεύει ο ίδιος θέλει να το ακούει από τα χείλη. Και αυτόν τον ψηφίζει. Έχουμε λοιπόν ένα θρίαμβο του λαϊκισμού, που τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα θρίαμβο του τρας. Του σκουπιδιού. Μισό λεπτό. Θεωρείς δηλαδή ότι υπήρχε σαν σκουπίδι, το βλέπουμε και μέσα στην Βουλή. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άλλοι λαοί δεν θέλουν και αυτοί να ακούνε αυτά που θέλουν να ακούσουν, άρα οι άλλοι τους λένε αυτά που θέλουν. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Ναι, βλέπω ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Γιατί το τρας, το σκουπίδι δηλαδή, είναι μια παγκόσμια παιδεία, αντιπαιδεία για την ακρίβεια, τα τελευταία 40-50 χρόνια. Και τώρα αποδίδει τους καρπούς. Βλέπεις, για παράδειγμα, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Στην Αμερική τι κάνανε. Αφήνω στην πάντα ότι η Χίλαρη πήρε 300.000 ψήφους περισσότερες. Άρα ναι, είναι και λίγο μαγική εικόνα. Με τον Γκορ και τον Μπους. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην πάντα. Στην ουσία όμως οι αντισυστημικοί και οι εξαθλειωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην Αμερική, ψηφίσαν έναν πάμπλουτο τραμπούκο, ο οποίος γεννήθηκε και πάμπλουτος. Δεν είναι αυτοδημιούργητος να πει ακολουθήστε το παράδειγμά μου, εγώ ξεκίνησα φτωχός και έγινα εκατομμυριούχος. Εκατομμυριούχος γεννήθηκε. Έκανε ό,τι σκουπίδο εκπομπή μπορείς να φανταστείς στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Έκανε ό,τι και απλώς επειδή μίλαγε αντισυμβατικά, δεν μίλαγε ξύλινα όπως οι περισσότεροι πολιτικοί, τον ψηφίσανε. Δηλαδή να είσαι τρογλωδίτης, να προσπαθείς να ζήσεις, να ψάξεις τα σκουπίδια να βρεις φαγητό και ψηφίζεις τον Τραμπ για να σε σώσει. Ναι, είναι μια μεγάλη. Που έχει μετανάστες στο Trump Tower, έχει μετανάστες που δεν τους έχει ασφαλίσει, που δεν έχει πληρώσει ποτέ εφορία. Τότε να το πάρουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει άλλο. Με ποιο σκεπτικό σήμερα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ψηφίζει ο κάθε ψηφοφόρος. Ναι, με την απουσία σκεπτικού. Νομίζω με άλλες. Με το θυμικό του περισσότερο, με τη λίμπιντο. Κυρίως ψηφίζει αρνητικά. Ψηφίζει τι δεν θέλει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ψηφίζει Τραμπ, ψηφίζει εναντίον της Κλίντον. Γι' αυτό και μπερδεύονται οι δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν μελετήσει αυτό τον παράγοντα. Ένας από τους λόγους που μπερδεύονται οι δημοσκοπήσεις είναι ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι που θα ψηφίζαν Τραμπ ντρέπονταν να το πούν στους δημοσκόπους.
ή δεν σήκωναν το τηλέφωνο γιατί τους είχαν και κομμένο το τηλέφωνο. Ναι, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Αυτό, ναι. Αλλά κυρίως ντρέπονταν. Όπως και εδώ πέρα, βλέπαμε στις ευρωεκλογές η Χρυσή Αυγή, το ναζιστικό κόμμα δηλαδή, να έχει περισσότερες ψήφους από ό,τι φαίνονταν στις δημοσκοπήσεις, γιατί ο άλλος όταν τον έπαιρνε τηλέφωνο ντρεπόταν να πει ότι θα ψηφίσει ένα ναζιστικό κόμμα. Λοιπόν, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν είναι μόνο εδώ. Εντάξει, θα το λουστούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το χαρούμε κιόλας. Δηλαδή, να ευχαριστηθούμε που τα σκουπίδια θα πάρουν την εξουσία, ότι τα εκλογικά κέντρα θα γίνουν αποχωρητήρια σε λίγα χρόνια. Θα γίνουμε, ξέρω εγώ, η πολιτική θα είναι ο χώρος της κοπρολαγνίας. Πρέπει να το χαρώ εγώ αυτό, δηλαδή, να νιώσω ευτυχισμένος. Τώρα, θα τις ρίξω όμως. Είναι για διαφημίσεις. Τις ρίχνω, γιατί και το εσουρού βγήκε. Λοιπόν, πάμε. Α, ναι, εκλέχθηκε. Που είχαμε μείνει να πω ψέματα τώρα. Τον άνθρωπο με το που έφυγε ο Θοδωρής να βγει να πάρει τον καφέ του, κάθισα δίπλα και τον ρώτησα για τα πάντα. Να προλάβω, μην χάσω χρόνο. Οπότε τώρα δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε πριν? Εγώ προτείνω. Δεν θες να σου πούμε τι λέγαμε? Όχι, όχι. Εμείς τι λέγαμε εδώ στον αέρα της? Αυτό λέω. Δεν θες να δε θες να το θυμίσουμε. Έλεγε ο άνθρωπος. Α, ναι, αυτό λέγαμε. Όχι, πάμε σε άλλο. Είχε πάρει φόρα ο Πέτρος. Και εγώ λέω να το πιάσουμε. Να πιάσουμε και το βιβλίο σου. Ναι, για πες. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Γκαγκάριν. Γκαγκάριν είναι ο Γκαγκάριν και το Γκαγκάριν. Ο Γιούρι, ο περίφημος αστροναύτης, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, μια λεπτομέρεια την οποία αγνοούσα, ναι, για να σου πω την αλήθεια, και πιάνεις το νήμα της Ελλάδας της μεταπολεμικής ουσιαστικά και της μεταπολίτευσης με έναν τρόπο που εμένα με συνάρπασε, το ζήλεψα δηλαδή, γιατί δεν είναι ακριβώς μυθοπλασία, είναι ένα non-fiction βιβλίο. Τι καλό και ευγενικό παιδί που είναι. Γιατί αυτό τον κρατάτε τόσο καιρό? Με λύχια και με δόντια. Συνέχισε, μη σε διακόπτω. Συνέχισε. Μ' αρέσει να σε ακούω. Έχουμε το 22ο έτος που συμβαδίζουμε μαζί στην Ελλάδα. Επεκτάσουν, πες κι άλλα. Ναι, όχι, εγώ εδώ είμαι για προπαγάνδα, ξέρεις, για να περνάω αυτά. Κατάλαβα. Που λες λοιπόν, πώς μπορεί, χωρίς να ακροβατεί καθόλου, δεν κάνει δηλαδή άλματα αυθαίρετα, να φτάσει από τον Γιούρι τον Γκαγκάριν, να περάσει από, τι να σου πω τώρα, από τον Οικονομίδη με τα ταλέντα, το Χατζηδάκι, την περίπτωση Φλωρινιώτη, να βάλει μέσα την Αυριανή, βοήθησε με εσύ, τόσα πράγματα. Την Τζούλια Αλεξανδράτου. Να φτάσει μέχρι την Τζούλια Αλεξανδράτου. Τζούλια ιστορικό πρόσωπο. Και να μάθουμε και όλη την ιστορία του Χάρη Κλίν με συνέντευξη ουσιαστικά του Χάρη Κλίν, για να περάσουμε στον Νίκο Τριανταφυλλίδη που έφυγε φέτος από τη ζωή, μας άφησε τις ταινίες του, έκανε και τον ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ που είδα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά είχε φτιάξει τον Γκαγκάριν, έναν τόπο συνάντησης που ήταν προσωπική του επένδυση, πάθος, ένα ροκ μέρος για τους ατραγούδιστους όπως λέμε, αλλά και για τους γνωστούς, και για να θυμίσει πράγματα και πρόσωπα που αξιοσημείωτα, και μέσα από όλα αυτά βγαίνεις εσύ, βγαίνουν τα σχόλιά σου. Αλλά θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό μέσα στο μυαλό σου. Να μιλήσει για λοιπόν, να μιλήσει. Ναι. Θα του πω τώρα πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε πολύ περίεργα και σε σχέση με την καλοσύνη των ξένων. Επειδή είδα και το βιντεάκι που δείξατε, η καλοσύνη των ξένων ήταν πάλι ένα βιβλίο non-fiction novel, δηλαδή ένα βιβλίο σαν μυθιστόρημα αλλά χωρίς μυθοπλασία, όπου όλα τα γεγονότα ήταν αληθινά. Και όπου μίλαγα για την υιοθεσία μου. Mm. Εκεί λοιπόν μίλαγα για την θετή μου μητέρα, το θετό μου πατέρα και τη φυσική μου μητέρα, τα τρία πρόσωπα που γνώρισα. Δεν μίλαγα καθόλου για το φυσικό μου πατέρα, γιατί δεν το γνωρίζω μέχρι σήμερα, είμαι αγνώστου πατρός, έτσι και επίσημα λεξιαρχικά. Σκέφτηκα λοιπόν, όταν είχα τελειώσει την καλοσύνη των ξένων, τι θα συνέβαινε αν συναντούσα κάποια στιγμή τον πατέρα μου. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, Ελένη, σκέφτεσαι σε διάφορους ρόλους τον πατέρα σου, γιατί αυτό σε διευκολύνει να είσαι σε διάφορους ρόλους κι εσύ. Mm. Από τους χαμηλότερους στους ψηλότερους. Μπορεί να ήταν βαρυπινίτης, μπορεί να ήταν πρόεδρος δημοκρατίας, μπορεί να ήταν χορογράφος, μπορεί να ήταν λιγνητορύχος, τα πάντα σκέφτεσαι. Σκέφτηκα λοιπόν ως υπόθεση εργασίας να κάτσω να γράψω ένα μυθιστόρημα όπου ο πατέρας μου να είναι πορνοστάρ. Και πρώτη φορά να τον βλέπω στην οθόνη. Α, ναι, περνάει και ο Γκουσμούνης μέσα. Να βλέπω όλη την αλήθεια. Γυμνή στην οθόνη. Ο μπαμπάς. Κάποιος που να μου μοιάζει τρομερά και να είναι πορνοστά. Αυτό με οδήγησε σε μια έρευνα για το χώρο του πορνό. Συγγνώμη. Αυτό με οδήγησε. Άκου, πάει αλυσίδα. Αυτό με οδήγησε στον Γκουσμούνη. Άρχισα να μαζεύω πληροφορίες για τον Γκουσμούνη, που είναι ένας από τους ήρωες του βιβλίου. Ναι,
Αυτό με οδήγησε ξαφνικά στον Νίκο Τριανταφυλλίδη, στο γιο του Χάρη Κλίν, όπου έμαθα ότι ο Γκουσγκούνης, εκτός από ότι είχε συμμετάσχει σε ταινίες του Τριανταφυλλίδη, ναι, του είχε βαφτίσει και την κόρη, άρα τον ήξερε πολύ. Και ήρθα σε κονέ με τον Τριανταφυλλίδη. Την κόρη του Τριανταφυλλίδη. Του Νίκου, ναι, ναι. Του Νίκου. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν σε επικοινωνία με τον Τριανταφυλλίδη για να μου μιλήσει και κυρίως να με φέρει σε επαφή με τον Γκουσγκούνη. Ο Νίκος αρχίζει να μου μιλάει, ο Τριανταφυλλίδης, αρχίζει να μου μιλάει για τον Γκαγκάριν. Και αρχίζει να μου μιλάει για τον πατέρα του. Και δημιουργείται ένα είδος μπάμπουσκας, όπου η μία ιστορία περιέχεται μέσα στην άλλη ιστορία, το ένα πρόσωπο μέσα στο άλλο. Και λέω, κάτσε ρε εσύ, τι πάω να κάνω. Εγώ πάω να κάνω μυθοπλασία, ενώ η πραγματικότητα είναι 100 φορές πιο εκρηκτική από τη μυθοπλασία. Α, και από εκεί πήγες πίσω. Από εκεί πήγα πίσω, από εκεί άρχισα να βρίσκω τους αρμούς, δηλαδή πώς συνδέονται πρόσωπα σαν το Μάνο Χατζηδάκη, πώς μπορεί να συνδεθεί, ας πούμε, με την Τζούλια Αλεξανδράτου. Να σας το πω εντάχει. Λοιπόν, η Τζούλια έγινε πολύ γνωστή για την Τζόντα που έκανε με το Σιρινάκι. Στην ίδια εταιρεία γύρισε την τελευταία του ταινία ο Γκουσγκούνης. Ως Νέστορ του Πίδου. Γιατί υπήρχε τότε η. Όχι, τώρα τη γύρισε, το 2010. Ποιος ο Γκουσγκούνης? Ναι. Πλάκα. Ως Νέστορ, ότι μετέχει σε ένα reality με πορνοστάρ και. Πώς είναι, με φωνές η φωνή, αλλά με πορνοστάρ. Νέστορ του Πίδου, όχι. Λέγεται Next Porn Models, η επιστροφή του δασκάλου. Αυτή είναι η ταινία που υπάρχει, τώρα αυτό είναι έργο βιβλίο. Μα πλάκα μου κάνει. Καρά υπάρχει. Άκου λοιπόν. Α, ωραία, βρήκαμε και ταινία να αναλύσουμε την Τρίτη. Συγγνώμη, κάτω πιο μέσα, να είμαι πιο κοντά. Σκύβω, σκύβω, θα πέσω κάτω. Ο Γκουσγκούνης λοιπόν, ναι, γύρισε την τελευταία του ταινία στην ίδια εταιρεία που γύρισε και η Τζούλια Αλεξανδράτου την πρώτη. Ο Γκουσγκούνης όμως την πρώτη του ταινία, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμασταν όλοι αγέννητοι, το 1952, γυρνάει την Αγλή του Λιμανιού. Ο Τζαβέλας, ναι, κάνει μαλλιά, ένα πέρασμα. Με μαλλιά. Με μαλλιά. Κάνει ένα πέρασμα. Κανείς δεν τον προσέχει, κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Στην ίδια ταινία κάνει το μοναδικό κινηματογραφικό του πέρασμα. Ποιος? Ο Μάνος Χατζηδάκης. Ως πιανίστας. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η αρμή με τον ίδιο τρόπο. Μιλάει για το ρεμπέτικο στο θέατρο τέχνης το 49 ο Χατζηδάκης, 24 χρονών, παιδί ακόμα. Υπάρχει και μιλάει όλο αυτό σαν σοφός γέρος. Ναι. Πίσω του, σαν αρκούδες που θα τις βγάλει για το νούμερο, με σεβασμό βέβαια πάντα, γιατί τους αγαπούσε, αλλά τότε ήταν παράνομοι ακόμα. Παράνομοι και από τη δεξιά και από την αριστερά. Οι ρεμπέτες. Μην νομίζεις ότι τους ρεμπέτες τους αγαπούσε η αριστερά. Κανένας δεν τους αγαπούσε εκείνον τον καιρό. Λοιπόν, γιατί δεν τους αγαπούσαν? Γιατί τους θεωρούσαν ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης τους αποκαλούσε ο κόσμος της λάμας, του μαχαιριού δηλαδή, και της δεκαντέντσας, της παρακμής. Ο Ζαχαριάδης άκουγε κλασική μουσική. Άλλο σάικο εκεί πέρα. Λοιπόν, πίσω του λοιπόν κρατάει σαν αρκούδες να τις δείξει, όπως δείχναν στο 19ο αιώνα, δείχνανε τους διάφορους από την Αφρική. Τον Βαμβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, ο Βαμβακάρης γίνεται φίρμα τα επόμενα χρόνια, βγαίνει από το περιθώριο, πάει σε κοσμικά κέντρα. Ήταν η περίφημη ομιλία του Χατζηδάκη που τους έβαλε να παίξουν κιόλας για να δείξουν ακριβώς τι είναι το ρεμπέτικο. Να δείξουν γιατί πόσο μιλάει. Χαρισματική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι άνθρωποι. Ο Βαμβακάρης λοιπόν, όταν γίνεται πια φίρμα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κοσμικό κέντρο που λέγεται Ξημερώματα, έχει μέσα στην κομπανία του ένα νεαρό, όμορφο αγόρι κιθαρίστα που είναι ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης είναι το επόμενο κόλπο ταχυδακτυλουργικό του Μάνου Χατζηδάκη που θα κάνει την εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα. Το θυμάσαι αυτό που είχε γίνει το χαμός? Θυμά, και πώς, και πει ότι είναι ο αστροναύτης ουσιαστικά. Και ο αστροναύτης, έτσι, ο μετέωρος αστροναύτης. Σαν τον Γκαγκάριν. Χωρίς επιστροφή. Και πώς ο Χατζηδάκης γνωρίζει τον Φλωρινιώτη? Πάει στο μαγαζί του μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη το 1979 και στο βάθος βλέπει τον Φλωρινιώτη, δεν εντυπωσιάζεται από τον Φλωρινιώτη. Στο βάθος της κομπανίας του Φλωρινιώτη πια είδε τον Βασίλη Λέκα. Τον κύριο τραγουδιστή των τραγουδιών του την επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, και έχουμε μια καραμπόλα όπου ο Χατζηδάκης για να πετύχει το Λέκα χτυπάει τον Φλωρινιώτη που χτυπάει το Λέκα. Όλο γεμάτο καραμπόλες είναι. Ήξερες εσύ όλα αυτά? Αυτό είναι το βιβλίο. Τα ξέρα και δεν τα ξέρα. Μερικά δεν τα ξέρα καθόλου. Γι' αυτό καραμπόλες με κράτησε, διότι έβλεπα πράγματα που έχω διαβάσει ή που έχω ζήσει μαζί με άλλα που τα αγνοούσα ή τα είχα ξεχάσει, τα είχα θάψει τελείως στη μνήμη.
Πώς τα συνέδεσε όλα αυτά, τώρα το κατάλαβα, ότι ξεκίνησε από κάπου, πήγε πίσω, βρήκε και τα συγγραφικά του αυτά, τα ξέρει ο Πέτρος, και τα δημοσιογραφικά του, γιατί είναι και ένας μικρός ερευνητής όλα αυτά. Δηλαδή, πώς θα συνδυάσω κάτι το οποίο είναι και λίγο τυχαίο μέσα σε μια ιστορία, για να μου χρησιμεύσει να πάω να φτιάξω το δικό μου. Τώρα όμως, επειδή το είχα συνδυάσει, πώς ξεκίνησε η ιστορία τυχαία. Στο μυαλό σου, είπες, θα γράψω αυτό το βιβλίο. Από τον Πορνοστάρ. Τον μπαμπά, άμα δω τον μπαμπά. Τελικά δεν θα υπάρχει μέσα. Όχι, γιατί σταμάτησα όταν είδα ότι το υλικό είναι τόσο πιο ζέον το πραγματικό υλικό από τη μυθοπλασία. Είπα τώρα τι θα κάνω, ναι, κάνω μυθοπλασία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσύ ως υλικό εργασίας έβαλες τον πιθανό μπαμπά ως πορνοστάρ. Αλλά εσύ μέσα σου, εάν συναντούσες τον πατέρα, αν μάλλον σκεπτόμενος τον πατέρα σου, τι άνθρωπος θα ήθελες να είναι, τι επάγγελμα ενδεχομένως. Κάτι που να δεν τον θέλω να τον περιορίσω. Για εντελώς ιδιωτελείς λόγους θα ήθελα να είμαι πολύ πλούσιος και πολύ αφηρημένος και να μου πει «Α, έλειπα 50 χρόνια, ήρθα, σου φέρα και 2 εκατομμύρια να ξελασπώσεις». Ναι. Τώρα, αν πάλι ήταν φτωχός, μίζερος, άθλιος και παλιοχαρακτήρας, εντάξει, δεν θα μου λείπε και πολύ. Στην ουσία μιλάμε για ένα δωρητή σπέρματος. Ψέκασε και έφυγε. Μην γίνεσαι τόσο σκληρός, μωρέ. Όχι, δεν είμαι. Τα γεγονότα λέω. Εγώ είμαι σκληρός και δεν είναι αυτός που το έκανε. Κάτσε, εγώ το περιγράφω. Και αυτός δεν ξέρουμε τι μπορεί να ήξερε. Να μην το ξέρει. Η μάνα τα ξέρει πάντα όλα, αλλά θέλω να πω. Εντάξει. Κάτι θα έχει ακούσει κι αυτός. Μα σε βολεύει να το σκέφτεσαι έτσι. Δηλαδή, ένα παιδί, άσχετα ποια ηλικία έχει φτάσει αυτό το παιδί. Δεν πάβει μέσα στην ψυχή του να είναι παιδί. Όλα τα παιδιά θέλουν τους γονείς του, θέλουν να τα σκέφτονται κάπως. Σε βολεύει, σου πάει καλύτερα να σκέφτεσαι έτσι, αντί να το σκέφτεσαι αλλιώς. Ότι μπορεί να μην ήξερε καν, ρε παιδί μου. Δεν είναι πιο ήσυχο στην ψυχή μου, σου. Η ηρωίδα θεωρώ τη μάνα μου, η οποία το 1959, γιατί γεννήθηκα το Δεκέμβριο του 59, το 1959 στην Κρήτη, αποφασίζει εκτός γάμου να γεννήσει ένα παιδί. Ενώ θα μπορούσε να το ρίξει και να τελειώσουν όλα τις τα βάσανα. Μόνο γι' αυτό. Όχι ότι και αυτό ήταν εύκολο εκείνη την εποχή. Ναι, αλλά δυσκολότερο ήταν να γεννήσει έναν όθο. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, γι' αυτό της χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, τι έκανε ο άλλος, ο οποίος ήρθε, πέρασε, ήρθε ή δεν νίκησε και έφυγε. Δεν με απασχολεί πολύ, πρέπει να σου πω. Τώρα δεν ξέρω, φαίνεται σκληρό αυτό. Συνήθως συναισθήματα έχουμε με τους ανθρώπους που του έχουμε γνωρίσει. Αυτόν, άμα τον γνώριζα, μπορεί και να τον συμπαθούσα, να τον καταλάβαινε. Δεν ήθελες να τον είχες γνωρίσει, γιατί πήγες και έψαξες να βρεις ποια ήταν όντως η μαμά που σε γέννησε. Πάντα θέλεις. Αυτός είναι σχεδόν μια αταβιστική επιθυμία, μια πολύ βαθιά επιθυμία. Θέλεις πρώτα απ' όλα να δεις κάποιον που να σου μοιάζει. Και κυρίως επειδή έχεις την ψευδαίσθηση ότι αν μάθεις από πού προέρχεσαι, θα καταλάβεις και πού θα καταλήξεις. Που είναι ψέμα βέβαια, γιατί μπορεί να προέρχεσαι αλλού για αλλού και να πας αλλού για αλλού. Είναι μια μικρή. Όλοι θέλουν να ξέρουν πώς είναι ο μπαμπάς. Μου κάνει εντύπωση, εσύ ακούγεσαι και σε αρκετά. Να σας πω ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα αμερικάνικο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλος. Είναι με δύο παιδιά, που το ένα παιδί έχει ένα μπαμπά βάναυσο, το δέρνει σχεδόν κάθε μέρα, και το άλλο παιδί δεν έχει καθόλου μπαμπά, γιατί έχει φύγει ο μπαμπάς, έχει εξαφανιστεί. Εντάξει. Και το παιδί που δεν έχει καθόλου μπαμπά ζηλεύει το παιδί που δέρνει, που δέρνεται από τον πατέρα του. Γιατί εκεί λέει υπάρχει τουλάχιστον ένα χέρι, έστω και ένα χέρι που με βαράει. Ανάμεσα στο χέρι που βαράει και στο καθόλου χέρι, στο να μην υπάρχει καθόλου χέρι, προτιμάει. Προτιμάς τον πόνο παρά το μηδέν. Βέβαια δεν το προτιμάει το παιδί που δέρνεται, το προτιμάει το άλλο παιδί. Αν και ρεαλιστής, πιστεύεις στην τύχη, σωστά. Δεν πιστεύω με την έννοια ότι είναι κάπου γραμμένη. Δεν πιστεύεις στη μοίρα δηλαδή. Ναι, τις μέτη, μαρμένες και τέτοια όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι τίποτα γραμμένο. Αλλά ότι μπορεί, αυτό που λέει και η θεωρία του Χάους λίγο πολύ. Λίγο ότι το αλέα του Άρ που λέμε. Η πεταλούδα δημιουργεί, μπορεί να δημιουργήσει, η πεταλούδα στο Πεκίνο μπορεί να δημιουργήσει με μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις σεισμό στην Καλιφόρνια. Αυτό το πιστεύω, ότι πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν είναι ένα συνδυασμό τύχης. Περνάγαμε τη σωστή στιγμή από εκεί. Το έχει πει ο Ζακ Μονό, αυτό ένας φοβερός βιολόγος, νομπελίστας, που λέει ότι άμα περάσει κάτω από μια οικοδομή, την ώρα που κάνουν έργα, και του φύγει του οικοδόμου το σφυρί και πέσει πάνω στο κεφάλι σου, το ότι εσύ πέρασες το συγκεκριμένο δεύτερο και όχι ένα πριν, είναι τύχη. Αλλά ότι το σφυρί αυτή τη στιγμή με τη βαρύτητα θα πέφτει με τη συγκεκριμένη τροχιά είναι αναγκαιότητα. Πλάσματα τύχης και αναγκαιότητας είμαστε όλοι μας. Αυτό το πιστεύω. Ακόμα και εσύ είσαι πλάσμα τύχης και αναγκαιότητας. Ακόμα
Που είσαι εξωγήινη. Εξωγήινη. Είναι εξωγήινη. Αλλά όχι πιστοποιημένα. Θα το βρούμε όμως. Θα κάνουμε την εγώ πάλι θα ρίξω διαφήμιση. Εγώ θα τσεκάρουμε. Θα τη ρίξω το διαφήμιση γιατί πάλι μου βάζει δύσκολα διαφημίσεις. Γιατί είμαι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το τελευταίο βιβλίο του Πέτρου Τατσόπουλου, Γκαγκάριν, ο κόσμος από χαμηλά, το έχω ανεβάσει φωτογραφία στο Instagram και σας γράφω ότι 10 από εσάς θα το κάνετε δικό σας, αρκεί να μας κάνετε like. Εγώ τώρα που θα κλείσει η εκπομπή, θα κάνω την κλήρωση και θα περάσω όλα τα ονόματα για να μην μείνει για τη Δευτέρα. Μια τελευταία ερώτηση, μια και το έφερε κουβέντα έτσι και γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Όταν είπες την ατάκα ότι έχω πάει με τη μισή Αθήνα, που πολλοί μπορεί να το λένε και να κάνουν πλάκα ή πολλοί μπορεί να το λένε και να μην το σκέφτεται πριν το πούνε, μπορεί να είναι και ένα γεγονός. Αλλά που όλοι ξέρουμε ότι όταν κάποιος λέει αυτή τη δήλωση, σίγουρα μετά... Προβοκάρει. Έχει να γίνει... Σε απασχόλησε καθόλου. Γιατί, θέλω να πω, γιατί να το πεις. Ελένη μου καλά να σου έκανες πω, και το πεις. Ναι. Και δεν με νοιάζει αν ισχύει. Κάτσε να σου πω. Θα σε ρωτήσω μετά στις διαφημίσεις να μου πεις αν ισχύει. Αλλά η ερώτηση είναι όμως. Να μην μείνει η ερώτηση για να πάρει. Μουγγί, δεν μιλάω, τέλος. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, το λέω πρώτη φορά, ότι είπα ψέματα. Και διαπίστωσα κιόλας ότι είμαι και ο πρώτος Έλληνας που είπε ψέματα σε αυτό το θέμα. Είπε πρώτα. Είχατε ακούσει κανέναν Έλληνα να λέει αυτή τη φράση? Μισή Αθήνα, μισή Θεσσαλονίκη, μισή Λάρισα. Κανένας. Ήμουν ο πρώτος. Γι' αυτό ασχολήθηκε η επιστήμη. Καλέσανε ημερίδες, συμπόσια. Από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης είχαν έρθει άνθρωποι, τους είχαν καλέσει εδώ να δουν αν αυτό είναι εφικτό. Αν δηλαδή πηδάς με την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, προλαβαίνεις τη μισή Αθήνα, 1.000.000 γυναίκες. Βγήκε λοιπόν ότι δεν προλαβαίνεις. Άσε που τι διάλογο πείδημα θα είναι τώρα να πηγαίνεις με την ταχύτητα του φωτός. Αποτυχημένο, ε. Ναι, ούτε ψεκάστε, σκουπίστε. Δεν θα προλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, είπα ψέματα, ντρέπομαι φρικτά για αυτό το ψέμα και σε αυτό το φιλαλήθη λαό, τον κοιτάω και στα μάτια τώρα, σε αυτό το φιλαλήθη που δεν λέει ποτέ ψέματα, δεν επέρεται, δεν... Έχει σημασία γιατί το είπα. Ε? Για όλη μου τη ζωή θα με σέρνουνε γιατί είπα μία μαλακία. Παρόλα αυτά, έχει σημασία. Είχες επιτυχία στις γυναίκες. Αυτό πες μου, είχες. Τι θες να σου πω όχι, εγώ. Δεν με ενδιαφέρει το μέτρο το ποσότητα. Μα είναι ψεύτης παιδί μου εγώ. Καλά, πες μου ψέματα, η αλήθεια κάσε με να κρίνω. Σημασία να είχες επιτυχία. Δεν έχει σημασία να σου πω ψέματα. Εγώ με συντριβή σε αυτό το λαό που λέει πάντα την αλήθεια, το σοφό φιλαλίδι λαό, ζητάω συγγνώμη για το ψέμα που είπα. Πήγα με αισθητά κατώτερες από 1.000.000 γυναίκες. Αισθητά κατώτερες. Δηλαδή με συντριβή το λέω. Τώρα μου αγρύπεις, τόση ώρα ρέτα λέγαμε. Είναι επειδή ακούω αυτή τη μαλακία, ξέρεις πόσες φορές την έχω ακούσει. Ξέρεις πόσες φορές την έχω ακούσει. Άρα ό,τι και να κάνεις από εδώ και πέρα θα σε στέλνουν μόνο για αυτό. Τίποτα. Ο άλλος έβγαλε ο άλλος ένα αυτοσχέδιο τσεκουράκι έφτιαξε πριν από 30 χρόνια και τον σέρνουν με το τσεκούρι. Τον άλλον η γυναίκα του σε μια ώρα χαλάρωσης τον είπε μπουμπούκο, τον σέρνουν με τον μπουμπούκο. Μας βολεύει να έχουμε μία μισή ατάκα για να την κολλάμε σε έναν άνθρωπο εφόρου ζωής. Άρα τσάμπα μιλάγαμε, Πέτρο, τόση ώρα. Βέβαια, αυτό είναι. Να πούμε. Εγώ να σου είπα, ήθελα να μου λύσει την απορία στη διαφημίση. Στην Έλισσα, εγώ δεν έχω προβλήματα. Είπα πριν να απαντήσει. Γιατί σε είδα ότι πίστευε ότι είχα πει αλήθεια. Όχι, είχα πει ψέματα. Είναι. Δεν είναι κακή υποψία. Με τρόμο το λέω. Μην κοιτάει τα μάτια. Είπα ψέματα. Θα κλείσω, μωρέ, Λυσάξτε. Μια φορά ήρθε ο άνθρωπο, 25 χρόνια είμαστε εδώ, μια φορά τα είπαμε. Ποιο ξέρει τώρα να το ξαναπούμε. Λοιπόν, κλείνω. Πολλά φιλιά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξαναδέστε τους είναι εδώ και έχει και την ταινία Το Βράδυ Ροτατούις. Αν θέλετε να τη δείτε, πολύ ωραία παιδική ταινία. Και όχι μόνο παιδική και για μεγάλους. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Πολύ. Χαρήκαμε. Αφού χαρήκαμε, γεια σας τώρα.